Τα σουβλάκια της Λίλας είναι η εξέλιξη του πρώτου σουβλατζίδικου που άνοιξε στο ψυχικό ο κύριος Γιώργος και σήμερα το έχει η εγγονή του η Λίλα. Εδώ θα βρείτε καθημερινά μικρά, ζουμερά και πεντανόστιμα κοντοσούβλια που ψιλοκόβονται και τυλίγονται μέσα σε αφράτες πιτούλες με ντομάτα, κρεμμύδι και χειροποίητο τζατζικάκι. Είναι λίγο διαφορετικό να βλέπεις πίσω από μία ψισταριά σε ένα κλασικό σουβλατζίδικο μία γυναίκα, δεν είναι? Δηλαδή, ο κόσμος έχει συνηθίσει να βλέπει άντρες ιδρωμένους, οι οποίοι τυλίγουνε, κάνουνε, ράνουνε. Εδώ τώρα έχουμε μία πανέμορφη κοπέλα, η οποία όμως χειρίζεται την κοντοσουβλιέρα, τη σχάρα με μαεστρία. Δεν είμαι μόνη μου, είναι και η μητέρα μου, είναι και ο αδερφός μου εδώ. Εγώ είδα γυναικοκρατία εδώ πέρα πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή. Και είναι ό,τι καλύτερο. Λίλα γιατί, ποιος ήταν Λίλα? Ευαγγελία. Ευαγγελία. Η γιαγιά. Άρα εσύ πήρες το όνομα της γιαγιάς. Της γιαγιάς. Είναι η γυναίκα του παππού που ξεκίνησαν όλα αυτά. Και μιλάμε τώρα για τεράστια ιστορία, γιατί ξεκίνησε το 50 πόσο? 65 χρόνια πίσω πάμε. 65 χρόνια πίσω. Έξω από τον Παναθηναϊκό με ένα τρίκυκλο. Ο παππούς. Ήταν Παναθηναϊκός γι' αυτό ήταν εκεί? Έξω από εκεί, ναι. Και στο ψυχικό πώς βρέθηκε? Αφού ήταν με το τρίκυκλο, βρήκε ένα μαγαζάκι μικρό πίσω από το Παναθηναϊκό, εκεί το άνοιξε και μετά πήρε μπρος και βρέθηκε εδώ. Γιατί είμαστε γέννημα θρέμα όλοι από εδώ, από Νέο Ψυχικό. Να σου πω ρε Λιλάκη, ναι. Ο παππούς ξεκίνησε με καλαμάκι. Ο παππούς ξεκίνησε αυτό που βλέπεις σήμερα. Όλο το στήμα. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Το μόνο ότι έχουμε προσθέσει κάποια πράγματα, όπως ας πούμε, σος, ο παππούς δεν δεχόταν. Έλεγε, η σάλτσα είναι μουστάρδα, ντομάτα, κρεμμύδι. Αυτό. Έδινε ο παππούς μουστάρδα. Σάλτσα, μουστάρδα, ντομάτα, κρεμμύδι. Α, και κρεμμύδι. Σάλτσα και μουστάρδα. Ναι. Είναι άλλη σάλτσα. Η σάλτσα είναι αυτή που έφτιαχνε η γιαγιά μου, φαντάζομαι. Ναι, έβραζε τα κόκαλα από τα κρέατα. Εδώ τώρα να σου πω ρε Λιλάκη, επειδή αυτή είναι πολύ γνωστή, θα μου δώσει συνταγή? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσει τη μαμά. Δεν την ξέρω ούτε εγώ πρέπει να σου πω. Άσε ρε Λιλάκη τώρα, εντάξει, πες δεν θέλω να σου δώσω συνταγή, μας κοροϊδεύεις τώρα. Γραμμένη την έχει, αν και εφόσον να τη δω. Εσύ δεν ξέρεις συνταγή, δεν την έχεις δει ποτέ. Κοίτα με στα μάτια εδώ, κοίτα με εδώ και πες μου, δεν ξέρεις τι μπαίνει με στη σάλτσα. Ξέρω τι μπαίνει, αλλά δεν θα σου πω. Εντάξει. Δεν θα σου πω. Θα πάω να πιάσω κολεγιά με τη μαμά. Έτσι. Η σάλτσα είναι φημισμένη, άρα ξεκίνησε να τη φτιάχνει η γιαγιά μου. Η γιαγιά. Συνηθιζόταν τότε πάντως να βάζουν κόκκινη σάλτσα γενικώς. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις κάτι, γιατί όλοι πιστεύουν ότι το κλασικό σουβλάκι είναι με τζατζίκι. Όχι, θέλω να μου το απαντήσεις εσύ τζατζίκι, αυτό, γιατί έχω τη λέει θέλω το κλασικό, όχι, κάποιοι. Όχι. Το τζατζίκι μπήκε στο σουβλάκι τη δεκαετία του 70, πριν δεκαετία του 70, που κυριάρχησε το τζατζίκι, πριν υπήρχε κόκκινη σάλτσα. Ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανός, κόκκινη σάλτσα. Σωστά, και μαϊντανός το κρεμμύδι. Ακριβώς. Κάποιοι βάζανε γιαούρτι, αλλά πρόβιο, κάποια στιγμή το 70 κυριάρχησε το τζατζίκι. Γιατί ήταν δροσερό κτλ. Παρέμενε μικρό το σουβλάκι και εσείς μικρό το κάνετε, δεν το κάνετε μεγάλο. Η πίτα σας είναι εξαιρετική, είναι χειροποίητη, είναι καταπληκτική. Ούτε θα μου πεις από πού παίρνεις, θα μου πεις. Ούτε πίτα. Εντάξει. Οκ. Φτιάξε ένα να πάμε να δούμε. Και τυλίγεται με τρόπο που ακόμα και εγώ μπορώ να τυλίξω, γιατί δεν μπορώ να τυλίξω με τον κλασικό. Δεν μπορούν να τυλίξουν όμως όλοι. Οι περισσότεροι, σε πληροφορώ, έχουν μάθει με τον άλλο τρόπο εδώ στο χέρι. Ναι. Και αυτό εδώ δεν μπορώ να το κάνω. Για εδώ, για βάλε. Ας φτιάξουμε ένα τυλιχτό τώρα, ας πούμε, με χοιρινό. Μπράβο, φτιάξε με χοιρινό. Άρα αυτή η καταπληκτική πίτα που κάνει τη διαφορά, η σάλτσα μπόλικη, δεν τη λυπόμαστε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, είναι μια περιοχή η οποία έχει πολύ καινούριο κόσμο, δηλαδή δεν είναι παλιά περιοχή. Και εσείς ρε παιδί μου κρατάτε το επίπεδο πάρα πολύ ψηλά, γιατί είναι σημαντικό. Γενικώς το ψυχικό δεν φημίζεται για τις πολλές επιλογές σε φαγητό. Εσείς κρατάτε το επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Παλεύουμε για την ποιότητα, να μην χαλάσουμε την ποιότητα. Ναι. Αυτό είναι το και θέμα. Είναι σημείο αναφοράς για πολλούς, και από αυτή την πλευρά της Κηφισίας και από την άλλη, να ξέρεις. Πάω πολύ παλιό ψυχικό, ναι, φιλοδέλφα, πάω πολλαγό.
Κάτσε τώρα, τι, πώς το έκανες αυτό? Αυτό είναι το σουβλάκι. Ναι, δεν είδα πώς το τύλιξες. Έλα μου, δεν είναι. Δεν χρειάζεται πανεπιστήμιο. Για κάνε άλλο ένα ρελάκι. Θα κάνω. Ναι, θέλω το τύλιγμα σιγά σιγά να το δω, ε. Να καταλάβω, είτε είναι κοτόπουλο είτε είναι χοιρινό, μπαίνει το ίδιο πράγμα. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εμείς σε όλα βάζουμε σάλτσα, μουστάρδα, ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό. Αλλά... Ο παππούς μου δεν δεχόταν σε καμία των περιπτώσεων να βάλει κάτι άλλο μέσα στο σουβλάκι. Η πατάτα με τίποτα, έτσι. Τους έλεγε πηγαίνει αλλού για τέτοιο πράγμα. Βέβαια, πλέον δεν συμβαίνει αυτό. Είναι ποίημα, είναι ένα μικρό ποίημα. Να σου ρωτήσω κάτι, έχεις παιδιά? Έχω μία κορούλα. Η οποία είναι πόσο? Η οποία είναι 17. Έτσι, κορούλα, κορίτσι, ολόκληρο. Κορίτσαρος. Περίμενε, μην με αποσυντονίζει. Κορίτσαρος. Εντάξει, και εσύ στα νιάτα σου πρέπει να έχεις κάψει καρδιές. Ακόμα και. Εκτός από σουβλάκια και κάρδιγες. Να σου πω, ποιο είναι το αγαπημένο της σουβλάκι? Κοντοσούβλι. Κοντοσούβλι, ε. Πίτα κοντοσούβλι. Τρώει. Ναι, όχι μόνο η Στεφανία, όλοι οι συμμαθητές της, οι φίλοι της, όλοι. Έρχονται εδώ. Κερνάει απερτά. Η Στεφανία, όλο τον κόσμο. Ναι, σαν τον γιο μου, να το κατάλαβα. Σιγά, σταθερά, να το δω. Λοιπόν, με προσέχεις. Ναι, δεν μπορώ τώρα γιατί με αποσυντονίζεις. Να, είδες, και εσύ με αποσυντονίζεις όμως και κάνω λάθος. Αυτό είναι. Εδώ. Σφιχτά εδώ, κάτω και τα λοιπά. Εδώ. Το κατάλαβα. Σφιχτά κάτω, το χέρι κάτω σφιχτά και όσο πάει πιο χαλαρά.